5 AM, Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live. And I wanna live. Got a full tank and some chips. With me and a gun and a man on my back. Trafficking, δηλαδή εμπορία ανθρώπων. Θα δούμε τώρα με τη Μαρία Κεφαλά τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα. Καλώς μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Να περάσουμε κατευθείαν να δούμε τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία το 2013 αναγνωρίστηκαν στην Ελλάδα 106 θύματα εμπορίας, από τα οποία 52 ήταν άνδρες, 47 γυναίκες, ενώ 7 από τα θύματα ήταν παιδιά. Ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός πως εκτιμάται ότι περίπου 20.000 γυναίκες, μεταξύ των οποίων 1.000 κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών, είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα, σύμφωνα με έκθεση του State Department για το trafficking στην Ελλάδα, γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, την Ιγυρία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κίνα και ορισμένες χώρες της Αφρικής αποτελούν τα πιο κοινά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στη χώρα, ενώ τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας προέρχονται κυρίως από χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Αλβανία, το Μπαγκλαντές, η Βουλγαρία, η Ινδία, η Μολδαβία, το Πακιστάν, η Ρουμανία και η Πολωνία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ωστόσο, Έλενα, τα στοιχεία από την αστυνομία και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία από μέλη των οικογενειών τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για το θέμα αυτό, για το πρόβλημα αυτό που συζητιέται σε όλο τον κόσμο με τις διαστάσεις που παίρνει τα τελευταία χρόνια. Θα συζητήσουμε με την κυρία Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι εδώ κοντά μας, είναι φωτογράφος που έχει ασχοληθεί με μία άλλη οπτική με το θέμα, αλλά και με τον κύριο Άρη Καρδασιλάρη, που είναι ο αντιπρόσωπος της οργάνωσης Α21 από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα στοιχεία προκαλούν εντύπωση σε εμάς όταν τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε. Σε εσάς όμως που έχετε ζήσει με έναν βιωματικό τρόπο το πρόβλημα, το έχετε καταγράψει με τον φακό σας, τον φωτογραφικό, το έχετε ζήσει στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι δεν είναι απλά στοιχεία. Έχετε ζήσει την εικόνα και την πραγματικότητα αυτής της κατάστασης. Η αλήθεια είναι ότι για μένα όλη αυτή η δουλειά ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Καταρχάς μιλάμε για ένα εικαστικό έργο το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση μέσα από την τέχνη πάνω στο θέμα της πορνείας και το αγοραίο έρωτα στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η εμπειρία μου ως φωτογράφος, αλλά πλέον και ως δημιουργός με άλλα μέσα για να περάσω ένα μήνυμα που θέλω για αυτή τη δουλειά, ναι, είναι καθαρά βιωματική. Δεν είμαι υπεύθυνη του τράφικινγκ, δεν έχω καμία σχέση. Ενώ βλέπουμε τις φωτογραφίες σας, είναι από το project. Είναι από το project το The Attendance, έτσι λέγεται, The Attendance, όπου στα ελληνικά σημαίνει η ακόλουθη. Και ξεκίνησε, όπως είπα, το 2009, σε μια Ελλάδα της κρίσης, όταν ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη χρονιά, ζούσα στο εξωτερικό. Και άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω δουλεύοντας σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Είχα ζητήσει από τότε αρχισυντάκτη μου να μου δώσει αυτό το θέμα για να αρχίσω να ξεκινώ την έρευνα. Ξεκίνησα κάνοντας την έρευνα γενικότερα όσον αφορά τον αγοραίο έρωτα στην Ελλάδα. Αλλά γνωρίζοντας ανθρώπους και καταστάσεις, μπήκα σιγά σιγά στον κόσμο της πορνείας. Μέχρι και σήμερα το οποίο αυτό το πράγμα το δουλεύω. Κύριε Καρδασιλάρη, καλό σας μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζουν οι Έλληνες τι είναι το trafficking και ξέρουν τους τρόπους να καταγγέλουν τις περιπτώσεις. Γίνεται ένα μεγάλο έργο στην ενημέρωση του κοινού στα τελευταία χρόνια και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς προσπαθούμε να φέρουμε όσο περισσότερη ενημέρωση. Να σας ευχαριστήσω για που προβάλλετε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που εκλείπει από την κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ίσως ένα από τα πιο βάναυσα εγκλήματα που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα, τα οποία έχουν περάσει λίγο στο παρασκήνιο. Και η πολιτεία χρειάζεται να ξέρει πώς μπορεί να αντιδράσει. Η αλήθεια είναι
η ευθύνη όλων μας να αντιδράσουμε ενάντια στο τράφικινγκ. Τα στοιχεία που είδαμε πριν σε όλους μας προκαλούν εντύπωση. Όμως είναι πραγματικά, είναι η καθημερινότητα. Μπορεί να είναι, ακόμα και τα νούμερα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερα και οι συνέπειες ακόμα πιο φρικτές από αυτές που βλέπουμε σε μερικές κάρτες. Έτσι, ήθελα να τονίσω ότι τα στοιχεία που αναφέρατε πριν από την Ελστάτ, σχετικά με τα θύματα που διασώθηκαν από την αστυνομία, αυτά είναι τα θύματα τα οποία έχουν αναγνωριστεί. Mm. Είναι τα θύματα τα οποία έχουν διασωθεί. Ο αριθμός, η έκταση που δίνεται, η καλύτερη εκτίμηση που υπάρχει είναι αυτή που είχατε και στην οθόνη, 20.000 θύματα, αλλά πιστεύουμε ότι αν γίνει μια καλύτερη έρευνα, ίσως να είναι πολύ πιο τρομακτικός ο αριθμός. Η αλήθεια είναι ότι ο πολίτης δεν έχει. Δεν ξέρει πού να αναφερθεί και πολλές φορές φοβάται, δεν ξέρει τι υπάρχει σε σχέση με το τράφικινγκ και πώς θα μπορούσε πραγματικά να φέρει την αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ενός κοριτσιού που βρίσκεται στη σεξουαλική εκμετάλλευση, ίσως μιας οικογένειας που βρίσκεται στην εργασιακή εκμετάλλευση. Έτσι, όπως βλέπουμε περιστατικά όπως της Μανολάδας ή διάφορα άλλα με εργασιακή εκμετάλλευση. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 70-80% που έχουν έρθει τα θύματα στην δικιά μας φροντίδα ήταν από σεξουαλική εκμετάλλευση. Ήταν εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Οπότε βλέπουμε υπάρχει μια συγκεκριμένη πόλωση γύρω από αυτήν τη μορφή εκμετάλλευσης. Τώρα, για τον πολίτη υπάρχουν δομές, υπάρχουν πράγματα να απευθυνθεί. Εμείς, σαν οργανισμός, έχουμε στήσει την πανελλήνια γραμμή 1109, όπου μπορεί ο πολίτης, το ίδιο το θύμα ή ακόμα και η ιδιοκτική αρχή, να πάρει για να ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Ο πολίτης μπορεί φυσικά να ενημερωθεί για το πώς μπορεί να βοηθήσει ο ίδιος. Εθελοντικά, πολλοί από εμάς έχουμε ικανότητες ή το επάγγελμά μας, που είναι κάτι που μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στην δίωξη αυτού του εγκλήματος. Μεταφραστές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή ακόμα και απλά με την παρατήρηση γύρω μας. Βλέπουμε περιστατικά και δεν τα αναφέρουμε, δεν τα εκδηλώνουμε. Έτσι, μπορούμε στην 1109 με ένα τηλέφωνο να αναφέρουμε ύποπτα περιστατικά, τα οποία εμείς μετά συνεργαζόμαστε με τη διοκτική αρχή. Σαν 1109 πηγαίνουμε στις διάφορους νομούς και κάνουμε εκπαιδεύσεις, ημερίδες στην αστυνομία και στο λιμενικό, έτσι ώστε να μπορούν να τους ενημερώσουμε πάνω στην εικόνα του τράφικινγκ σήμερα στην Ελλάδα. Και έτσι αυτά τα περιστατικά τα δουλεύουμε μαζί τους, τα προωθούμε στις αρμόδιες αρχές για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην διάσωση των θυμάτων. Ακριβώς. Έτσι ο πολίτης έχει ένα εργαλείο στα χέρια του στην 1109. 1109. Κυρία Παπαδοπούλου, όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους φωτογραφίζοντας, εσείς κυρίως όλα ήταν περιπτώσεις, ήταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, γυναίκες που εξαναγκάστηκαν στην πορνεία. Τι έχετε κρατήσει από όλη αυτή την εμπειρία? Καταρχάς να πω ότι δεν είναι για μένα η πορνεία και το trafficking και γενικότερα ο κόσμος της σεξουαλικής βιομηχανίας δεν έχει μία απάντηση και για μένα δεν υπάρχει μία λύση. Έχω βιώσει πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχω γνωρίσει γυναίκες που μου έχουν πει ότι ήταν θύματα trafficking, το οποίο το θεωρούν και λίγο δεδομένο το ότι ήταν θύματα trafficking για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Έχω βιώσει γυναίκες όπου συνειδητά κάνω αυτό το επάγγελμα, με όλα όμως τα ψυχολογικά αντίκτυπα όσον αφορά την υγεία τους, την ψυχική τους υγεία κυρίως. Οπότε αυτό που έχω βιώσει εγώ είναι ότι μέσα από όλη αυτή την εμπειρία είναι ότι κάθε φορά στην ουσία μάθαινα περισσότερα πράγματα για τις μεθόδους, για το πώς κινείται αυτό το κομμάτι. Δεν έχω να δώσω μία απάντηση να πω ότι αυτό είναι, αυτό έχω καταλάβει. Σίγουρα αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι υπάρχει μία μέθοδος για όλες αυτές τις γυναίκες. Και επίσης δεν θέλω να μιλήσω πια μόνο για γυναίκες, γιατί είναι πλέον παιδιά, υπάρχουν... Είναι... Ναι, και άντρες. Και πλέον άντρες, υπάρχουν βέβαια και αγόρια τα οποία εκμορνεύονται στην Ελλάδα, τα οποία είναι αρκετά. Οπότε... Αν μπορούσατε με έναν τρόπο, γιατί είστε εδώ και έχετε αυτή την ευκαιρία, να ευαισθητοποιήσετε κάποιον που δεν γνωρίζει πολλά για το τράφικινγκ, με ποια εικόνα θα προσπαθούσατε να το κάνετε? Φωτογραφική εικόνα εννοείται? Με ποια εικόνα από αυτές που έχετε κρατήσει εσείς στο μυαλό σας, είτε έχει αποτυπωθεί από το φακό σας είτε όχι? Μια δυνατή εικόνα για να καταλάβει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και ότι θα πρέπει να πάρει θέση με έναν τρόπο. Με μια ιστορία που θα του έλεγα, που έχω βιώσει. Ποια? Μια από αυτές τις ιστορίες είναι ότι όταν κάλυπτα ήμουνα στην Κύπρο για να καλύψω την οικονομική κρίση για ένα έντυπο και δούλευα όλη μέρα, ήμουνα στους δρόμους με τη μηχανή μου,
Ήταν αργά το βράδυ και βρέθηκα σε ένα κέντρο πορνείας. Όταν λέω κέντρο πορνείας, μιλάω μια γειτονιά πορνείας. Καταρχάς, στην Κύπρο τα πορνεία είναι ανοιχτά, στη Λευκοσία τουλάχιστον. Τότε μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο αυτό. Βρέθηκα σε ένα κέντρο που υπήρχαν μπάρ, υπήρχαν γυναίκες. Εκεί υπήρχε ένας... Πού τους εκμεταλλεύεται. Ένας κύριος που τους εκμεταλλεύεται. Με είδε, με κάλεσε κοντά του. Με κάλεσε να πιω ένα ποτό μαζί του. Πήγα, έκατσα μαζί του, πιω ένα ποτό μαζί του. Μιλούσαμε, οικογενειάρχης, δύο παιδιά. Είχε μπει ένα χρόνο φυλακή για διακίνηση γυναικών. Μπροστά μου καθόντουσαν πάρα πολλές γυναίκες, τις έβλεπα, με κοιτούσαν πολύ περίεργα γιατί είχα και τη μηχανή, που η μηχανή πολλές φορές είναι πάρα πολύ προκλητική, ναι, και είναι λίγο επιθετική. Ένιωθα αρκετά αμήχανα και μέσα σε αυτό το πλήθος γυναικών υπήρχε μια κοπέλα, μια Ρουμάνα, 25 χρονών, η οποία με βλέπε πάρα πολύ επίμονα, με κοιτούσε πάρα πολύ επίμονα και εγώ την κοιτούσα. Καταρχάς ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, μου φαίνονταν πάρα πολύ εύθραστη, αλλά και πάρα πολύ όμως ζωντανή. Φαίνονταν πάρα πολύ νευρική και πάρα πολύ θυμωμένη. Και μετά από αρκετή ώρα που ήμασταν εκεί, για να είμαι μακρηγορώ, με κάλεσε κοντά της, μου λέει: έλα εσύ εδώ. Πήγα εγώ εκεί με τη μηχανή δειλά-δειλά. Και με ρώτησε: τι κάνεις εσύ, έτσι πολύ επιθετικά. Και της κάνω: έχω έρθει εδώ για τη δουλειά μου, να καλύψω την οικονομική κρίση στην Κύπρο κλπ. Και της κάνω: εσύ τι κάνεις εδώ. Και η γυναίκα μου κάνει: άκουσα να δεις, δεν θέλω να βρίσκομαι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω αυτό το επάγγελμα. Δεν το έχω επιλέξει, έχω ένα παιδί, πρέπει να το κάνω. Κόλλησα, κοκάλωσα, την κοίταξα και μετά από αρκετή ώρα που μιλούσαμε, διαχώρισα τον κόσμο μου, την πραγματικότητα τη δική μου, σαν φωτογράφο, σαν μυρτό που ζει, στην πολυτέλεια που ζει και της κάνω, θα μπορούσα να σε βγάλω ένα πορτρέτο. Και με κοίταξε και η γυναίκα μου κάνει, δεν μπορώ να σε αφήσω να το κάνεις αυτό, άμα σε αφήσω να με βγάλεις ένα πορτρέτο, θα είναι πραγματικά σαν να βάζει μια παύση στη ζωή μου. Θα είναι σαν να με στιγματίζεις για αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό με σόκαρε. Δηλαδή, καταρχάς αναθεώρησα πάρα πολύ πια σαν άνθρωπος, αναθεώρησα γιατί κάνω αυτό που κάνω σαν φωτογράφος, αναθεώρησα τι θέλω να πω μέσα από αυτό το έργο. Και αυτή την κοπέλα με έχει στιγματίσει. Αυτή τη στιγμή με έχει στιγματίσει. Κύριε Παπαδοπούλου, πού μπορεί να δει κάποιος αυτό το project της φωτογραφίας σας και τη δουλειά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Καταρχάς, αυτή η δουλειά συνεχίζεται ακόμα. Αποσκοπούμε σε μία κινητή έκθεση μαζί με μία εταιρεία παραγωγής, όπου στην ουσία μας ενδιαφέρει ο θεατής να περάσει από πολλά συναισθηματικά στάδια. Δεν θα είναι μόνο φωτογραφίες δικές μου. Θα είναι φωτογραφίες από θεραπευτικά εργαστήρια τώρα που χτίζουμε για τις γυναίκες αυτές σε ένα κέντρο στη συνεργασία με το Στρατό Σωτηρίας στην Ελλάδα. Θα είναι βίντεο, θα είναι συνεντεύξεις, θα είναι υλικό το οποίο έχω. Γιατί πάρα πολύ. Προσπαθώντας να τον βάλετε λίγο πιο μέσα στην κατάσταση. Ναι, πιο μέσα στην κατάσταση. Να την καταλάβει από διάφορες πλευρές αυτό, καταλαβαίνω. Και από διάφορα μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον ήχο, το βίντεο, θα χτιστεί ένα πορνείο μέσα στην έκθεση. Οπότε θέλω να περάσει κυριολεκτικά από συναισθηματικά στάδια, να βιώσει τουλάχιστον όσο μπορεί αυτά που έχω βιώσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, και εσάς κύριε Παπαδοπούλου και εσάς κύριε Καρδασιλάρη στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε κάποιους τρόπους πλέον πώς μπορούμε να δρούμε όταν γινόμαστε μάρτυρες μιας τέτοιας κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ.